Ως μη σκανδάλου γύρω από τον οργανισμό εργατικής κατοικίας που μπορεί να καταργήθηκε όμως κανονικότατα και αδικαιολόγητα μέχρι και σήμερα, οι ασφαλισμένοι καταβάλουν ακόμη τις εισφορές. Την ίδια ώρα παρά τις καταγγελίες, τα αποθεματικά του οργανισμού έχουν κάνει φτερά άγνωστο για πού. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου έχει ζητήσει επανειλημμένα απαντήσεις τις οποίες δεν έλαβε ποτέ, ενώ τα γραφεία του οργανισμού στην πόλη παραμένουν ερμητικά άδεια με εκατοντάδε εκκρεμότητε να παραμένουν χωρίς διεκπεραίωση. θα είναι ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα των τελευταίων εποχών. Και να, ερωτήματα και περί τυλιγμα σκανδάλου γύρω από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα των τελευταίων εποχών. Ε, αρκεί χρειάζεται, χρειάζεται μια διερεύνηση. Ενώ ο οργανισμό έχει καταργηθεί, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν εισφορέ που, σύμφωνα με το Συνδικάτο των Οικοδόμων, αγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πού πάνε όμω τα χρήματα αυτά από τη στιγμή που ο οργανισμό δεν λειτουργεί πια. Αυτό, αυτό, πιστεύω ότι συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Να πληρώνουμε εισφορέ όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ υπέρ δύο οργανισμών. Που θα είχαν κάποια στιγμή ανταποδοτικά ωφέλη, να μην ξέρουμε αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε ακόμα και σήμερα πού ακριβώ πηγαίνουν. Ο οργανισμό, όπω εξηγεί ο Σοκράτη Βαρδάκη, έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία αλλά και μεγάλο αποθεματικό. Τα χρήματα, το οποίο κανεί δεν γνωρίζει πού διατέθηκαν. Περίπου 3 δισεκατομμύρια είναι οι οφειλέ αυτή τη στιγμή του ΙΚΑ προ του δύο οργανισμού, συν 500 εκατομμύρια αποθεματικό, τα οποία ήταν λεφτά των εργαζομένων και των εργοδοτών. Η χρηματοδότηση του οργανισμού ήταν διμερή. Γι' αυτό και ακριβώ ε, ήταν, ήταν δύο οργανισμοί που δεν ζημίωναν το κράτο ούτε ένα ευρώ. Ακόμα και για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ε, υπήρχε διμερή χρηματοδότηση εργοδοτών και εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, όμω, οι δύο οργανισμοί εδώ και αρκετό καιρό έκλεισαν. Τα χρήματα, παρά τι επανειλημμένε οκλήσει ε, και έγγραφα που έχουμε στείλει στα αρμόδια Υπουργεία, κανεί δεν μα έχει απαντήσει πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα βρεθήκαμε στα γραφεία του ΟΕΚ στο Ηράκλειο. Οι άλλοτε 17 υπάλληλοι έχουν μεταφερθεί στον ΟΕΔ. Με αποτέλεσμα οι εκκρεμότητε, όπω δάνεια, επιδοτήσει ενοικίων και εργατικέ κατοικίε, να παραμένουν ξεκρέμαστε, μια και ένα με δύο υπάλληλοι πάνε διαδοχικά στα γραφεία για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Απορροφήθηκαν από τον ΟΕΔ. Ε, δεν έχουν ακόμα οργανικέ θέσει στον ΟΕΔ. Πιστεύουμε ότι αυτοί οι συνάδελφοι θα επαναπροσδιοριστούν και μέσω κάποιου νέου προγράμματο, νέου φορέα μέσω του ΑΕΔ, θα επαναλειτουργήσει ο Οργανισμό Εργατική Θεία και ο ΟΕΚ. Διαφορετικά, εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και ένδυκα μέσα για να δούμε και τα, λεφτά, τα χρήματα που πληρώνουμε σήμερα ακόμα σαν ασφαλισμένοι πού ακριβώ πηγαίνουν. Την ίδια ώρα, όσοι έχουν πάρει δάνεια από τον οργανισμό δεν πληρώνουν τι δόσει. Και δεν έχουν μεταφερθεί σε κάποια τράπεζα και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα κάτω από ποιε προποθέσει θα γίνει αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτό το θέμα, Γιατί όσο συσσωρεύονται αυτά τα δάνεια, το επόμενο διάστημα θα είναι πραγματικά θηλιά στο λαιμό των Ελλήνων ασφαλισμένων.